Καλησπέρα σας από την κεντρική σκηνή του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών. Τα έργα για πιάνο που θα ακούσετε απόψε, τα οποία παρουσιάζονται στα πλαίσια του προγράμματος διαδικτυακών εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου, φέρνουν κοντά 4 ιδιαίτερους συνθέτες, οι οποίοι, ο καθένας με τον τρόπο του, συνδέουν 2 αιώνες σύγχρονης μουσικής, ενώ η ιστορία της ύπαρξής τους ξεκινά τον 19ο αιώνα με τον Henry Cowell και έρχεται στις μέρες μας στον 21ο αιώνα. Η σύγχρονη μουσική είναι ένας συνεχώς μεταβαλλόμενος ηχότοπος που εξελίσσεται, αποτυπώνεται, ρέει συνεχώς, αντικατοπτρίζει, δημιουργεί. Ανακαλύπτουμε σε αυτόν άπειρους τρόπους και μέσα έκφρασης και σκέψης, τεχνοτροπίες και σύμπαντα που αλληλεπιδρούν. Από τις αρχές του 20ου αιώνα πια, έχουμε μπει σε ένα νέο δρόμο στις επιστήμες και στις τέχνες γενικότερα. Μόνο με τη γνώση αναπτύσσεται η νόηση, γιατί έτσι μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε τη νέα πραγματικότητα. Κύριος παράγοντας συγκρότησης μιας νέας πολιτιστικής δομής είναι η συνειδητοποίηση των αιτιών κατάρρευσης του σημερινού δυτικού πολιτισμικού ρεύματος και η είσοδός μας σε ένα νέο. Τα έργα λοιπόν αυτά ξεκινάνε σε κάποια εποχή και φτάνουν στις μέρες μας, σταματώντας τον 20ο αιώνα, ενώ κάποιοι από τους συνθέτες τους συνεχίζουν να ζουν. Ξεκινώντας με τον Νικολάη Καπουστίν, που γεννήθηκε το 1937 και πέθανε το 2020, με την τοκατίνα αριθμός 3 από τις Concerts Σπουδές όπου 40, παίζεται σε πρώτη πανελλήνια εκτέλεση. Στη συνέχεια η σονάτα, γραμμένη το 1985, του Εστονού συνθέτη Έρκη Σβεντούρ, γεννημένος το 1959, ο Ελβετός συνθέτης Νόρμπερτ Μόρετ, γεννημένος το 1921, συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννησή του φέτος, έφυγε από τη ζωή το 1998. Το έργο που θα ακούσουμε στα ελληνικά μεταφράζεται ως μεταβαλλόμενα χρονοχρώματα ή χρονικές χρωματικές μεταλλάξεις. Παίζεται σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση και είναι το μοναδικό έργο για πιάνο του συνθέτη. Και στο τέλος, ο Henry Cowell, ο οποίος γεννήθηκε το 1897 και έφυγε από τη ζωή το 1965 με το έργο του «The Banshee», που ανήκει σε μία σειρά έργων που γραφτήκαν το 1910, από το 1910 μέχρι το 1925. Το έργο αυτό είναι γραμμένο το 1925 και είναι γραμμένο για string piano, για έγχορδο πιάνο, δηλαδή παίζεται μέσα στις χορδές του πιάνου. Καλή σας ακρόαση. Thank you.
Thank you.
Thank you.